Για πάμε και στο Steve Ντούζο τώρα. Το άλλο θέμα λοιπόν έχει να κάνει με τον Steve Ντούζο, ο οποίος με ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook καταγγέλει τη διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση του 14χρονου γιού του από έναν άγνωστο. Αυτό λοιπόν που συζητάμε όλοι οι γονείς που έχουμε παιδιά σε αυτή την ηλικία ή κοντά, που φοβόμαστε για το με ποιους μιλάνε στο διαδίκτυο, στα social media και ποιοι τους ζητάνε ενδεχομένως άσεμνου περιεχομένου φωτογραφίες ή κείμενα ή μηνύματα, το εξωτερήκευσε και το κάνει γνωστό σε εμάς ο Steve Ντούζος και λέει ότι ο γιος του, 14χρονος, μιλούσε διαρκώς με έναν άγνωστο, ο οποίος άρχισε σιγά σιγά να του ζητάει προσωπικά του στοιχεία και φωτογραφίες και στοιχεία για το που μένει και άρχισε να του στέλνει σεξουαλικά μηνύματα. Κατέληξε στο να του ζητάει να συναντηθούν κιόλας. Ο Πιτσιρικάς, προφανώς έχοντας μιλήσει πάρα πολλές φορές με τους γονείς, το είπε στον πατέρα του κατευθείαν. Ο Steve Ντούζος πήρε τη θέση του γιού του και άρχισε να συνομιλεί με αυτόν τον άγνωστο, να δει πού θα βγάλει η κουβέντα. Όπως ο ίδιος λέει, καταλήξαμε στο να τον βρήσει χυδαία ο Ντούζος και ουσιαστικά εκείνος να σταματήσει και να διακόψει την συνομιλία. Το έψαξε το θέμα, ο ίδιος λέει έκλεισε το προφίλ του, προσπάθησε να κρύψει τα ηλεκτρονικά του ίχνη, όμως θα καταθέσει μήνυση στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι τα ηλεκτρονικά μας ίχνη δεν σβήνονται ποτέ από το διαδίκτυο. Μπορούν να φτάσουν στην πηγή από ποιο ηλεκτρονικό υπολογιστή μπήκε ο συγκεκριμένος κύριος, παιδεραστή όπως το λέει ο Steve Ντούζος, και νομίζω ότι δεν είναι μακριά από το χαρακτηρισμό αυτό, γιατί από τη στιγμή που μιλάς με έναν ανήλικο και σου γνωστοποιεί την ηλικία του, πρέπει να μείνεις σε συγκεκριμένα πράγματα, σε συνομιλίες που θα έχουν ένα επίπεδο για το τι συζητάτε εκείνη τη στιγμή και όχι να προσπαθήσεις να του εκμεύσεις φωτογραφίες ή να το συναντήσεις. Και είναι ένα θέμα που έρχεται και ξανάρχεται στην επικαιρότητα και αυτό και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος πάντα λέει ότι εκτός το ότι μέχρι τα 13-14 δεν πρέπει να έχει καμία σχέση το παιδί με τα social media, εκτός το ότι ο γονιός, ο πατέρας, η μάνα πρέπει να γνωρίζει, πρέπει να καταλαβαίνει και να μπορεί να παρακολουθεί το παιδί και το τι γίνεται μέσα στο Facebook, νομίζω ότι ο επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, πήγαμε και το συναντήσαμε, θα μας λύσει όλες τις απορίες για το πώς πρέπει να χειριστούμε οι γονείς, τα παιδιά μας και το θέμα των social media.